Καλησπέρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε, πρωτάθλημα για την development. Τερορίστας. Το πρωτάθλημα της Development. Για να δούμε δύο ομάδες πώς επιστρέφουν από τις διακοπές των Φιλιανών. Αλλά χέρια του πάλου.
πάνε καλά που μόλις είτε τις γαούσεις. Πάμε σε ένα time out, 11-2 το σκορ. Είναι 9 τα γαλλικά. Θα επανέλθουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τριών πόντων διακυρώσει γκικά. Ο Καπετανίδης μάλιστα ωραία τα κάνανε. Φτιάξε μια ωραία ρώσικη σαλάντα. Πολύ κοινό σε πρώτο χρόνο δεν θα εξοχίσει, ούτε σε δεύτερο. Προσπαθεί ο Μητρόπουλος να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Ο Τσιάουσης ετοιμάζεται σιγά σιγά να περάσει. Για τρεις. Ο Πάος πετύχει το δεύτερο καλά της ομάδας. Βατικιώτης. Αβακιώτης, συγγνώμη. Επιτέλους, Βατικιώτης, συγγνώμη. Καλά το είπαμε στην αρχή. Ο Βαδεγιώτης θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 16-4. Ο Τσάκος Δικάς. Το τριών πόντων άστοχο. Μπάλα στον Αβακιώτη. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Αλέξανδρο, ο οποίος θα ρίξει διαφορά στους 10 με αυτό το μικρό σερί του στάξης 4-0. Και ο Τσάκος, έξοχος, έξω τη γραμμή των 6-75. Πάμε σε time out, 19-6. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καλάθι δεν θα έρθει. Αλλά ο Νίκας θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Ο
Γίγκας. Θα πάρει και πάλι την μπάλα για τρεις. Άστοχος. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μικρόπουλος. Βάζει το σωρό. Thank you.
δεύτερη. Μίδινας. Θα πάρει την αστυνομική, θα το κάνει περίφημα, θα το δει και το καλάθι. 3-11 έχουμε διορθώσει την εικόνα από την κίνηση. Κράτος. 5 τώρα για τα γαλλικά. Βγήκαμε. Εδώ τι ακριβώς έκανε. Στάθηκαν τυχεροί. Τέλος πρώτη δεκαλέπτου. Όχι. Τέλος χρόνου επίθεσης των γαλλικών. Απομένουν 5-25 για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε τι προλαβαίνει να κάνει σε αυτό το διάστημα. Θα πάει μέχρι μέσα ο Νίκας, θα πετύχει το καλά της συνεγνωή, 24-13. Γνωρίστας θα ξέρετε ότι δεν θα το παράτησουμε το παιχνίδι τόσο εύκολα. Είναι σκληροτράχηλη η ομάδα, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να τα πούμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο δεκάλεπτο που μόλις ξεκίνησε. Σουτλόν πόδων από τον Γκίκα, ξεκινάει ζεστός, 27-13. Δεν θα κλέψουμε. Μητρόπουλος. Θέλησα να βρει χαμηλά τον Πουνοφάου. Κάτι που δεν συνέβη. Για να δούμε τον Καπετανίδη. Και ακριβώς κάνω ο Καπετανίδης από όσο είναι χαρά να πραγματικά. Άντε πάλι. Μάλιστα. Θα τα δείτε στο βίντεο. Θα μας πει. Α, τι ωραίο κατάφερε ο Μητρόπουλος, 27-15, διαφορά στους 12. Λίγο του πρωτάει για ουσίς. Κράτος θα πάρει το φάουλ, και όχι μόνο αυτό. Αλλά θα πετύχει και το καλάθι. Και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Oh, 32-15, το μπουμπούνισε για αυτός. Μάλιστα, η διαφορά στους 17. Μικάς. Τσιάρουσης. Καπετανίδης θα την επαναφέρει εντός παρκέ. Στα χέρια του Γράφου παρακαλώ. Δεύτερο συνεχόμενο. Η διαφορά στους 20. Λιάντα, πέντε, δέκα, πέντε. Πήγε με τρόπο εντυπωσιακό τον αντίπαλό του. Καλάθι θα έρθει από τον Τούρο.
σκορ πάντα στο 37-17. Να παίρνει το οποίο το ελέγχουν. Μητρόπουλος. Και τριών πόντων. Άσπερ. Περιτσάνες θα μαζέψει. Θα πάει μέχρι μέσα. Μόνος του. Μπροστά στον Τσαούσι. Απαιτήχει το καλόφι. 39-17. 22 διαφορά. Θα κάνει και ο Γκίκας κατ' οχή για τους δεροίστας. Ένα παιχνίδι στο οποίο τα γαλλικά έχουν τον έλεγχο του από το ξεκίνημα του. Μητρόπουλος. Συγγωνία. Κεροτσάκος. Γράδος. Κοίτας. Μαζέψε ο Μητρόπουλος. Μπήκας απαιτήθηκε ένα πολύ όμορφο καλάθι. 39-21. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά του μικρόνου. Γράδος, πάει μέχρι μέσα. Ρόπουλος, Ούρος θα μαζέψει και από εκεί. Στον Κίκα, άπλες αποφύγει με τρόπο εντυπωσιακό τον Νίκα. Πρέπει να δώσει την πάρα στον Καπετανίδη. Ο Καπετανίδης θα μπορούσε να κάνει από κάτω. Όλα και ούτε έχει πάθει. Παραβγήκε στην διόρθωση, μου φαίνεται. Πάει τώρα. Γκίκας. Γράφω, συγγνώμη, ο Σάκος, ο Γιούρο. Κακή πασά. Στόχισε, baseball πάσα του Γκίκα στον Καπετανίδη. Δεν νομίζω ο Καπετανίδη να το χάσει κι αυτό. Έλεγα. 41-21. Την μπάλα από τα χέρια του Γκράντ θα πέρασε εκτός. Σιροκόσας θα πέρασε στον παλιά σύνδε του Ντουρού. Και ο Λίπινας σε πιο σε ποια μου θέση, σε αυτή του Μητρόπουλου. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι, παραλίγο, έτοιμος πάνω. 43-21, διαφορά στο 22. Μπάλα χαμηλά.
πέρα. Πολύτη να σας στοχίσει. Προβεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του μικρόνου. Τα γαλλικά έχουν τον έλεγχο, είναι το προβάδισμα, διαφορά ασφαλείας. Δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα. Θα σας πούμε εμείς πως θα τελειώσει κάτι. Κρατάμε πάντα μια πισίνη με τους τερορίστας. Σου τριών πόντο. Ας το στους τέλος και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Περιτσάκος. Παρασυντικά. Θα πετύξω τα λάθη. Πέντε, 21 η διαφορά για πρώτη φορά στους 24 πόντους. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Νίκας θα πετύχει το καλάθι. Πολύ ωραία πράγματα, θα σου δείξω το Μελισσίον.
εναλλακτική ομάδα η τα Γαλλικά. Έτσι κι αλλιώς μαζεύτηκαν μόνο 6. Πιο πολλά είναι τα κορίτσια του σήμερα παρά η ομάδα. Yes. Oh. Oh.
φάου. Τσιάουσες. Με τον καπετάνι τα πέναντι του. Νικάς. Το καλάδι θα έρθει εν τέλει από τον Παπιδιώτη, ο οποίος θα μειώσει σε 60-36. Τρίποντο, πρέπει να έχει 4-5 απόψε. Γράδος και αυτό. Μάλιστα. 66-36. Ο Παδεγιώτης θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι. Πήρε τον αριστερό διάδρομο, άφησε με το δεξί. Λίκας και ο Τσάκος. Πάτσι γραμμή. Μπέραμε με το Λίδινα. Εντάξει, άμυνες τώρα έχουν πάει περίπατο. Λίδης, ο οποίος έχει ανεβάσει ο Φιλέτας της Μενίδης και την αποτελεσματικότητά του, το πίστος. Το σπιτάκι μόλις μπήκε στο γήπεδο. Ο Μητρόπουλος θα πάρει το φάου με την αρχιδιά. Δεν θα πετύχει καν ένα καλάθι, δικό μου το λάθος. Βιαστικά. Άστρος στην πρώτη. Άστρος στην δεύτερη. Ωραία συνεργασία. Έξω το 38. Λοιπόν, τέλος της δεκαλέπτου. Έξω 30, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν,
ξεκίνησε. Τσάκος, ούτε αυτός. Νικάς, Μητροβουλός, πάλι στο Νικά. Εσύ. Κράτος. Παρά λίγο. Θα διατηρηθούν. Θα πιάσουν στην δεύτερη θέση τον Ευρωπαϊκό. Με την κατάσταση που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δεν είναι ευρωπαϊκό πόδι ακριβώς παίζει. Έχει παίξει το μέγα από την άλλη του παιχνίδι. Άρα τα γαλλικά με αυτή τη νίκη πάνε στο 13 και ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Blood Brothers πρώτη, δεύτερη θέση μοιράζει την Πλαστιακός και Γαλλικά. Θεωρήσεις θα παραμείνουν χαμηλά, στο πάει το ρεκόρ του 4-10. Πάρα πολύ ψηλό σκορ απόψη για τα γαλλικά. Σε φοβερό επιθετικό βράδυ. Σαν να μιλέψανε ποτέ. Τον ο Φάους. Ευχαριστώ.
κλείσω σε έναν πόδο. Thank you.
σταθερά εκεί κυμαίνεται. 9.30, 26, 25. Εύκολο βράδυ για τα γαλλικά. Δεν έδωσαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Πέντε θα μιλήσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι το 80-98 θα είναι το τελικό σκορ. Προλαμβάνω. Θα πιάσουν στην δεύτερη θέση τα γαλλικά, τον Ευαστριακό. Πήρε ο Τσάκος. Α, μάλιστα. Από το σπίτι του. Λοιπόν, 83-58 θα είναι το τελικό σκορ. Λοιπόν, καλησπέρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε, πρωτάθλημα για την development. Περορίστας. Το πρωτάθλημα της development. Για να δούμε δύο ομάδες πως επιστρέφουν από τις διακοπές των συγγενών. Λίπας.
καλάθι από τον γύρο με το νούμερο 9, τον Καπελάνιδη. Και 7-0. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Λίτινα. Λίτινας, Κονοφάος και Τσιάουσης. Η παλιά φουρά, οι βρισματοφυλακές. Γκικάς, αφήσει το καλάθι. Παρακαλώ το 9-2. Να βάλει την Πορτογαλία και πάλι στο παρκέ. Κάτι τέτοιο 14%. Τι έχουμε? Βαδικέ της θα χρειαστεί ένα ψυχτικό. Κάπως πρέπει να βρει την μπάλα, χέρι αντιπάλου. Πάλι καλά που μόλις είχε τις γαούσεις. Πάμε σε ένα time out. 11-2 το σκορ. Είναι 9 τα καλλιτά. Θα επανέλθουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Διακυρός Γκίκα. Μάλιστα, ωραία τα κάνανε. Φτιάξαμε μια ωραία ρώσικη σαλάντα. Πολύ κοινά σε πρώτο χρόνο δεν θα εξοχίσει, ούτε σε δεύτερο. Προσπαθεί ο Μητρόπουλος να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Ο Τσιάουσης ετοιμάζεται σιγά σιγά να περάσει. Για τρεις.
δεύτερο καλά της ομάδας, όχι. Αβαγιώδης, Αβαγιώδης, συγγνώμη. Επιτέλους, Βατικιώδης, συγγνώμη. Καλά το είπαμε στην αρχή. Ο Βατικιώδης θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 16-4. Τσάκος, Δικάς, Βιζόν Πότο, Άστοχο. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Αλέξανδρο, ο οποίος θα ρίξει διαφορά στους 10 με αυτό το μικρό σερί του στάξη 4-0. Και ο Τσάκος, έκτοχος, έξω τη γραμμή των 6-75. Πάμε σε time out, 19-6. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καλάθι δεν θα έρθει. Αλλά ο Νίκας θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Θα πάρει και πάλι την μπάλα για τρεις. Άστοχος. Ναι, για το τέλος του πρώτου δεκαλέμπου. Μικρόπουλος. Βάλε το σύνολο.
εσύ. Λοιπόν, ας το αρχίσεις. Απομένουν 5-25 για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν σε αυτό το διάστημα. Θα πάει μέχρι μέσα ο Νίκας, θα πετύχει το καλάθι στην εκνοή, 24-13. Γνωρίστας θα ξέρετε ότι δεν θα το παράτησουν το παιχνίδι τόσο εύκολα. Είναι σκληρό τράχη η ομάδα, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να τα πούμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεκάλεπτο που μόλις ξεκίνησε. Στο πλέον πόντο να τον Γκίκα, ξεκινάει ζεστός, 27-13. Πέρο θα κλέψουμε. Μητρόπουλος. Εμείς θα βρει χαμηλά το κουνοφά. Κάτι δεν συνέβη. Για να δούμε το καπετανίδι. Και ακριβώς κάνει ο καπετανίδις από όσο είναι χαρά να είναι πραγματικά. Πάτε πάνω. Μάλιστα. Θα κάνει και στο βίντεο. Θα μας πει. Τι ωραία καλά θα βάλει ο Μητρόπουλος, 27-15, διαφορά στους 12. Πήρα ο Μητροντάιος Γαούσης. Κάτω θα πάρει το φάουλ και όχι μόνο αυτό. Διαφορά.
αλλά θα πετύχει και το καλάθι και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Ο 2-15, το μπουμπούνισε για αυτός. Μάλιστα, η διαφορά στους 17. Νίκας Τζάουσης. Καπετανίδης θα την επαναφέρει εντός παρκέ. Στα χέρια του Γράδου παρακαλώ. Δεύτερο συνεχόμενο. Η διαφορά στους 20. Άντα, 5-15. Ο Κερουτσάκος αποφύγει με τρόπο εντυπωσιακό τον αντίπαλό του. Από τον Τούρο. Πάντα στο 37-17. Να παίρνει το οποίο το ελέγχουν. Μητρόπουλος. Του τριών πόντων. Άσε το. Περιτσάρες θα μαζέψει. Πάει μέχρι μέσα, μόνος του, μπροστά στον Τζαούσι, θα πετύχει το καλάθι. 39-17, 22 διαφορά. Θα κάνει και ο Γκίκας κατοχή για τους δεδορίστας. Ένα παιχνίδι στο οποίο τα γαλλικά έχουν τον έλεγχο του από το ξεκίνημα του. Μητρόπουλος. Συγγωνία. Κεροτσάκος. Γράδος. Κοιτάς. Θα μαζέψει ο Μητρόπουλος. Νίκας απαιτήθηκε ένα πολύ όμορφο καλάθι. 39-21. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά του μικρόνου. Γράδος, πάει μέχρι μέσα. Ρόπουλος, Ούρος θα μαζέψει και από εκεί. Στο G
βγει κάποιος από φίλη με τρόπο εντυπωσιακό τονικά. Πρέπει να δώσει την πάρα στον Καπετανίδη. Ο Καπετανίδης θα μπορούσε να κάνει από κάτω όλα. Τι ότι έχει πάθει. Παραβγήκε στις δύο αυτές μου φαίνεται. Πάει τώρα. Δικάς. Γράφει συγγνώμη στον κύριο Σάκο, στον Τούρο. Κακή πασά. Στόχησε, baseball πάσα του Κίκα στον Καπετανίδη. Δεν νομίζω ότι ο Καπετανίδη θα το χάσει και αυτό. Έλεγα. 41-21. Την μπάλα από τα χέρια του Γκράν θα πέρασε εκτός. Σύρος Κώστας θα πέρασε στο Μαλιές είναι Σουντουρού. Και ο Λιπινάς σε ποιο, σε ποια μου θέση, σε αυτή του Μητροπουλού. Αφήσει την μπάλα στον καλάθι, παραλίγο, έτοιμος ήταν. 43-21, διαφορά στο 22. Την μπάλα χαμηλά. Πολίτη να σας στοχίσει. Προβλέπουμε σιγά σιγά προς το τέλος του μικρόνου. Τα γαλλικά έχουν τον έλεγχο, είναι το προβάδισμα, διαφορά ασφαλείας. Δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα. Να σας πούμε εμείς πως θα τελειώσει κάτι. Κρατάμε πάντα μια πισίνη με τους τερόριστας. Τριών πόντων, άσχετος της κάωσης. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out, 1:36 για το τέλος και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Για πρώτη φορά στους 24 πόντους. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Νίκας θα πετύχει το καλάθι.
ανάλογα 8 γράδες σηματάει. Κουρός, διατρής, άστοχος. Νομίζω ότι το 45-23 και νομίζω το 45-23 θα είναι το τελικό σκορ του χρόνου. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την ένωση του χρόνου. Λοιπόν, τώρα θα είναι να μας εγγύψε. Εδώ στα πλούσια των Ελυσίων. Μικρόπουλος. Δύρος. Γράδος. Για το Λίγκυνα Σκεραγκλέτσι. Νομίζω ότι αυτό το δεκάλεπτο είναι και το καθοριστικότερο. Αν δεν καταφέρουν να επιστρέψουμε τώρα, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Λίγκυνα Σκεραγκλέτσι. Αγγελής, Μπυρός. Τώρα εκεί πήγε να βρει ταμπλό. Οκ. Θέλω την μπάλα μπήκε στο καλάθι. Τώρα εδώ ο Πετανίδης μου έβαλε τρία αλλιά. Πολύ ωραίο καλάθι. 91-25. Ο Γκίγα τον πάγκο του. Πολύ ωραία πράγματα τόσο κλείσω των Ελυσίων. Εναλλακτική ομάδα τα Γαλλικά. Έτσι κι αλλιώς μαζεύτηκαν μόνο 6. Πιο πολλά είναι τα κορίτσια του σήμερα παρά η ομάδα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Thank you.
Μάχα τον Μητρόπουλο, ο οποίος πάτησε καλά. Για αυτήν την μπάλα στο καλάθι, 55-59. Γιάννος. Η διαφορά στους 28, νομίζω είναι και η μεγαλύτερη στην αναμέτρηση. Γκάς. Για να δούμε τον Κονοφάο. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Για τρεις. Μάλιστα. 60-29. Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 31 πόντους. Δεν γυρνάει αυτό το μάτς. Θα πρέπει να γίνουν. Τι να πω τώρα. Πράγματα και θάματα. Κώστας. Κράδος, Λούρος. Έχουμε αλλαγές. Βάλει και όλους αλλαγά στο πάρκο της θέσης του Κονοφάου. Τσιάουσες. Τα πελάνε τα πελάνε του. Συμβούν πρώτα από τον Μικρόπουλο. Μπράβος. Τα πελάνε της. Μικάς. Καλάθι θα έρθει εν τέλει για τον Παπηγιώτη, ο οποίος θα μειώσει 60-36. Κράτος. Μάλιστα. Νέο τρίποντο. Πρέπει να έχει 4-5. Απόψε. Κράτος και αυτό. Μάλιστα. 66-36. Βάλε και ο Τσαπέλη και ακόμα ένα καλάθι. Πήρε τον αριστερό διάδρομο, άφησε με το δεξί. Λίκας, Τσάκος.
θα τη γραμμή. Δεν αφήνει το Λίτινα. Εντάξει, άμυνες τώρα έχουν πάει περίπατο. Μίδης, ο οποίος έχει ανεβάσει το κέντρο και την αποτελεσματικότητά του, το πίστος. Και το σπιτάζει τον Σμίδη στο γήπεδο. Ο Μικρόπουλος θα πάρει το φάου με την αρχιδιά. Βέβαια δεν έχει κάνει ένα καλάθι, δικό μου το λάθος. Βιαστικά. Άστρος στην πρώτη. Άστρος στη δεύτερη. Ωραία συνεργασία. Έτσι είναι το 38. Λοιπόν, τέλος της δεκαλέπτου. Έτσι είναι 30, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν. Το ξεκίνησε. Τσάκος, ούτε αυτός. Νικάς, Μητροπούλος, πάλι στο Νικά. Εσύ. Κωνσταντίνης. Κράτος. Παρά λίγο. Thank you.
68-42. Εντέκατη νίκη για τα γαλλικά. Τα οποία θα διατηρηθούν. Θα πιάσουμε στην δεύτερη θέση τον Ευρωπαϊκό. Με την κατάσταση που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ό,τι ακριβώς παίζει. Έχει παίξει το δεκατό του λάδου του παιχνίδι. Άρα τα γαλλικά με αυτή τη νίκη πάνε στο 13 και ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Blood Brothers πρώτη. Δεύτερη θέση μοιράζει την Πλαστιακό και γαλλικά. Θεωρήσεις θα παραμείνουν χαμηλά στο παίδο δεκό του 4-10. Πάρα πολύ ψηλό σκορ απόψε για τα γαλλικά. Σε φοβερό επιθετικό βράδυ. Σαν να μιλέψανε ποτέ. Τον οφάω. Άστοχος η πρώτη. Έξοχος η δεύτερη. Thank you.
μπάλα στα χέρια του Τσίκα. Έχουμε πει στο τελευταίο μήνυμα του παιχνιδιού. Να μάθουμε το τελικό σκορ θέλουμε. Στο Μητρόπουλο Τσιάουσις από τα 5 εξωφός, ωραίος καγί 73-47 Λάδος νέο τρίποντο 6-7 5, θα μιλήσω ακόμα περισσότερο. Νομίζω
νομίζω ότι το 80-58 θα είναι και το τελικό σκορ. Προλαμβάνω. Θα πιάσουν στην δεύτερη θέση τα γαλλικά, τον Ευαστριακό. Ιεροτσάκος. Α, μάλιστα. Από το σπίτι του. Λοιπόν, 83-58 θα είναι και το τελικό σκορ. Γεια χαρά σε όλους.